Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε τώρα για την εβδομάδα που έρχεται ανακατηγορία ζωδίων. Θα βγάλουμε μία-δύο κάρτες αναλόγως ανακατηγορία ζωδίων. Λοιπόν, θέλω να πω στη φίλη μου την συγκεκριμένη που μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει γιατί δεν φοράω πουκάμισα πια. Θέλω να πω ότι επειδή είμαι σε ένα τρέξιμο αυτή την περίοδο και δεν προλαβαίνω, όπως λέγεται, δεν προλαβαίνω ούτε να αλλάξω σε κάποια πράγματα που κάνω, γιατί μπορεί να ξεκινάω το πρωί να πηγαίνω courier τα πράγματα και τις παραγγελίες σας. Είμαστε και σε μια φάση τώρα η οποία έχει να κάνει με το ότι ακόμα το κατάστημα στη Δάφνη το έχουμε φτιάξει, αλλά υπάρχει το κάτω μέρος το οποίο ακόμα θέλει κάποια δουλίτσα, και κάνουμε και μια αλλαγή έδρας στο κατάστημά μας της Βάρης. Εντάξει, θα μεταφερθούμε από εκεί, δεν ξέρω που θα πάμε ακόμα. Το υποκατάστημα στη Δάφνη, δηλαδή το γραφείο μας, λειτουργεί κανονικά, αλλά τώρα το κατάστημα στη Βάρη αλλάζει από εκεί, θα δούμε που θα πάει. Είμαι σε ένα τρέξιμο το οποίο δεν προλαβαίνω ούτε να αλλάξω, ούτε αν φορέσω πουκάμισο εξ αρχής δεν θα μπορώ να κάνω κάποιες ίσως εργασίες που κάνω ενδιάμεσα στο χώρο. Οπότε, φίλοι μας, αυτή είναι η απάντηση. Δεύτερον, μια απάντηση σε μια φίλη άλλη που μου λέει γιατί δεν ανοίγω κατίνα. Παιδιά, κατίνα δεν ανοίγω, θα σας πω για ποιο λόγο. Γιατί όλοι έχουν πάρει ένα βιβλιαράκι και έχουν πάρει τράβλα κάποιοι της κατίνας και διαβάζουν by the book το βιβλιαράκι. Και αν εγώ κάνω την ερμηνεία, γιατί την κάνω, η γιαγιά μου είναι από τη Σμύρνη, εντάξει, δεν ξέρω πώς να κάνω την ερμηνεία. Και μπορεί να την κάνω με κάποιο διαφορετικό τρόπο ή κάποιες φορές βγαίνει και διαστητικά. Μπορεί να γράψει κάποιος στο σχόλιο κάτω ότι αυτό το χαρτί σημαίνει έτσι και έτσι. Αυτό το χαρτί σημαίνει έτσι και έτσι σε σένα που το κάθεσαι και το διαβάζεις. Άμα ήταν και σημαίνει έτσι, θα ήταν όλοι μελετολόγοι. Λοιπόν, οπότε για να μην κάθομαι να γράφω αυτά, για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με σένα που ανήκεις στην κατηγορία της φωτιάς. Εσύ που ανήκεις στην κατηγορία της φωτιάς, βλέπω εδώ πέρα μια κατάσταση γενικά παγωμένη θα επικρατήσει αυτή την εβδομάδα. Μου δείχνει εδώ πέρα και με πολύ άγχος και ίσως μου δείχνει το κομμάτι ότι θα υπάρχει και πολύ προβληματικές καταστάσεις από άτομα που θα συμπεριφερθούν άσχημα εναντίον σου, ή μπορεί να μιλήσουν άσχημα πίσω από την πλάτη σου, ή να προσπαθήσουν να σε κάνουν να παραιτηθείς από επαγγελματικό, ερωτικό, εντάξει, ή οικονομικό κομμάτι. Οπότε το προσέχεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε σένα που ανήκεις στην κατηγορία της γης. Αυτός είναι ο Τίκης, ο μάγκας. Λοιπόν, εδώ βλέπω το κομμάτι, για να δούμε τώρα. Μπορεί να είναι ερωτικές οι κάρτες, εντάξει, ανοίγω αυτό, αλλά αφορά και το επαγγελματικό και το οικονομικό ανάλογα. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι σκέφτεσαι αν θα κάνεις το βήμα, αν θα κάνεις θα προχωρήσεις το άγνωστο, αν θα κάνεις κάποιες κινήσεις που δεν ξέρεις το αποτέλεσμα, είτε ερωτικές είναι, είτε επαγγελματικές είτε οικονομικές. Οπότε αυτό σημαίνει κιόλας ότι ναι, σκέψου πριν κάνεις τις κινήσεις που θέλεις και να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη, και καλό είναι να μην προχωρήσεις. Καλά κάνεις και το σκέφτεσαι, μην προχωρήσεις χωρίς να ξέρεις τι θα συναντήσεις. Εντάξει, και στα αισθηματικά λες δεν πειράζει και κάτι να πάει λάθος δεν πειράζει, αλλά επαγγελματικά και οικονομικά όμως να το σκεφτείς πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα σε σένα που ανήκεις στην κατηγορία του νερού. Ένα από εδώ. Και ένα από εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Ερωτικά σημαίνει ότι κάποιος σε θέλει, σε ακολουθεί, δεν μπορεί να ξεκολλήσει από εσένα ερωτικά, έχεις ένα κρυφό θαυμαστή και μου δείχνει εδώ πέρα που έχει μάτια μόνο για σένα και δεν μπορεί ακόμα να σε ξεπεράσει, ή ένα πρώην που δεν μπορεί να σε ξεπεράσει ακόμα, ή το άτομο που είσαι μαζί του είναι κολλημένο μαζί σου και δεν μπορεί να σε ξεπεράσει και παρακολουθεί τις κινήσεις σου να δει τι κάνεις, σε οποιαδήποτε φάση είσαι. Λοιπόν, από την άλλη, αυτό επαγγελματικά οικονομικά μου δείχνει εδώ πέρα πρόσεχε, γιατί μου δείχνει εδώ πέρα κάποιος παρακολουθεί τις κινήσεις σου, εντάξει. Και μου δείχνει εδώ πέρα ότι οι κινήσεις που παρακολουθεί είναι να σε κρατήσουν στάσιμο επαγγελματικά ή οικονομικά και να μην πας μπροστά. Οπότε προσέχεις τα άτομα που μπορεί να στο παίζουν και φίλοι, εντάξει, αλλά στην ουσία δεν θέλουν να προχωρήσεις και δεν θέλουν να έχεις εξέλιξη σε αυτό που κάνεις. Πάμε και σε σένα εδώ πέρα που ανήκει στην κατηγορία του αέρα.
ενώ μου δείχνει εδώ πέρα η κατάσταση είναι σαν να είναι δύσκολη, δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να περνάς δύσκολες καταστάσεις επαγγελματικές, οικονομικές, εντάξει, ερωτικές, ερωτικές, να μην βρεις αυτό που θέλεις, να μην παίρνεις αυτό που θέλεις, οικονομικές και επαγγελματικές, να είσαι πολύ ζόρικα οικονομικά, εντάξει, και με το ζόρι που λέει ο λόγος, να επιβιώνεις ή γενικά να πρέπει να τακτοποιήσεις πάρα πολλές καταστάσεις. Μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι όμως ότι κάποια στιγμή τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν και βρίσκεται τρόπος ο οποίος θα σε κάνει από εκεί που δεν έχεις τίποτα να προχωρήσεις μπροστά και να πας πολύ καλύτερα. Οπότε τι σημαίνει, μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή σου αλλάζει, εντάξει, και αρχίζει να παίρνει μπρος, να εξελίσσεται. Εντάξει, και από στασιμότητα να αρχίσει να βρίσκεσαι σε μια πολύ καλή ικανοποιητική δράση με εξελίξεις και προοπτικές. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά για τα ζώδια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.